Δημοτικές παρατάξεις ομόφωνα σήμερα αποφάσισαν να κάνουμε αυτή τη συμβολική διαμαρτυρία, που βέβαια δεν είναι κανενός είδους διαμαρτυρία έναντι των πλοίων του πολεμικού ναυτικού, που όλοι νιώθουμε περήφανοι όταν είναι στην Παραμεθόριο. Θα σας διαβάσω δύο μικρά κείμενα που είναι σημαντικά. Το ένα είναι το κοινό κείμενο των Δημάρχων του Βορείου Αιγαίου για τη σημερινή μας συγκέντρωση των Αντιπεριφερειαρχών και της Περιφερειακής Αρχής. Κατόπιν της πρωινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με αντικείμενο τις τρέχουσες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ομόφωνα η συμπαράσταση του κυρίου Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων από όλα τα νησιά μας στο κάλεσμα πρόσκληση σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό που απευθύνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου την 3η 7 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα στο λιμάνι του Παλαγαρίου. Ζητάμε εδώ και τώρα την άμεση επιβίβαση των ευπαθών ομάδων στα αρματαγωγά που ελιμενίζονται στη Σάμου, όπως επίσης και τη μεταφορά στην ενδοχώρα όλων των προσφύγων μεταναστών με επιβατικά πλοία σε δομές που να τους εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης έως ότου ολοκληρωθεί διαδικασία ασύλου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Υπάρχει η απόφαση που βγάλαμε χθες. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την ξέρετε. Η μεγάλη της αξία είναι ότι είναι ομόφωνη. Είναι ομόφωνη στον ανθρωπισμό, που όσο και να μας πολεμάνε οι καταστάσεις στη σημαία δεν θα την κατεβάσουμε. Εκεί πάνω υπάρχουν άνθρωποι που είτε το θέλησαν είτε δεν το θέλησαν, ζούνε μέσα σε πολικές θερμοκρασίες μέσα στις σκηνές. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που σίγουρα δεν το θέλησαν και έχουν δει την ιδιαίτερη πατρίδα τους εδώ και μερικά χρόνια να μεταβάλλεται σε αποθήκη ψυχών της Ευρώπης. Διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι η Σάμος του ανθρωπισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της νομιμότητας είναι εδώ και είναι παρούσα. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίσει να ζει η κοινωνία και τα παιδιά μας το παρόν που βιώνουμε σήμερα, χωρίς να στρεφόμαστε σε κανέναν από αυτούς εκεί πάνω. Στρεφόμαστε ενάντια στην Ευρώπη της απαξίωσης και της έλλειψης αλληλεγγύης. Εμείς θέλουμε λοιπόν ξεκάθαρα, εδώ και τώρα, μαζικό απεγκλωβισμό. Μαζικό, να ξεκινήσει τώρα. Τα αρματαγωγά είτε γεμάτα, αλλά μια και τα έχουμε εδώ, και πλήρως ο ελληνικός προϋπολογισμός. Γιατί να μην μπουν μέσα χίλιοι, εμείς θα πούμε ποιοι θα μπουνε, και να φύγουν να πάνε σε λιμάνι της ενδοχώρας. Να προστατευτούν και από τις πολικές θερμοκρασίες και να ακολουθήσουν επιβατικά σε όλα τα νησιά για να πάρουν τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ζούμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν δεν είναι αυτή, ποια είναι? Ποια είναι? Στη Μυτιλίνη ήδη η Μόρια σήμερα, τα λέγαμε στην τηλεδιάσκεψη, υπερεύει και εκεί τον πληθυσμό της πόλης. Ποια είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αν δεν είναι αυτή? Ας μας πει ένας, το νοσοκομείο, τι εμποδίζει να στελεχωθεί με γιατρούς και εξοπλισμό χτες? Τι εμποδίζει εδώ και μήνες? Ας δώσει ένας μία απάντηση. Τη χάνουν οι υγειονομικής περίθαψης, οι ΣΑΜΙ, οι επισκέπτες, οι τουρίστες πλέον, παρόλες τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού και των γιατρών? Πώς είναι δυνατόν, όταν έχουν ταυτόχρονα να φροντίσουν και καλά κάνουν πληθυσμό ευάλωτο, μη γελιόμαστε, είναι ευάλωτο, 9.000 ατόμων. Τι εμπόδισε λοιπόν την κυβέρνηση να στελεχώσει ένα παράδειγμα, το νοσοκομείο? Ας βγει ένας να πει κάτι αξιόπιστο. Τι εμποδίζει να ενισχυθεί αστυνομική δύναμη? Τι?
η μόνιμη όμως, που θα ενισχύσει τους εδώ υπηρετούντες που μας φυλάνε μέρα νύχτα. Μας φυλάνε από τους λίγους, λίγοι, παραβατικοί. Τι εμποδίζει να ενισχυθεί το λιμενικό, η πυροσβεστική, ο Δήμος. Στο Δήμο ξέρετε πως συμπεριφέρονται. Θα τα πω και θα τελειώσω. Μιλάω από καρδιάς έξω από κείμενα. Λες και είμαστε ο Δήμος Ναυπλίου. Χαλαρά, χρηματοδότηση μία από τα ίδια, προσωπικό μία από τα ίδια, καμία εξαίρεση. Καμία εξαίρεση. Εδώ ξεκινάς το πρωί και δεν ξεκινάς σαν κανονικός Δήμος. Ξεκινάς σαν Δήμος σχεδόν εμπόλεμης περιοχής. Έχουν διπλασιαστεί τα απορρίμματα. Τα περισσότερα μηχανήματα είναι χαλασμένα. Δεν τα χάλασαν μετανάστες. Η ίδρυυση έχει πρόβλημα. Γιατί πλέον υπηρετείται πληθυσμός διπλάσιος από τον προβλεπόμενο. Λέτε και είμαστε ο Δήμος Ναυπλίου λοιπόν. Δεν συμβαίνει τίποτα εδώ. Δεν τηρείται τίποτα, δεν υλοποιείται τίποτα. Επειδή όμως την ελπίδα μας δεν τη χάνουμε. Δεν θα τη χάσουμε, είμαστε εδώ. Υπολογίζουμε και τώρα, παρόλη την απογοήτευση, από το πολιτικό σύστημα να συνέλθει, να γίνει εθνική συνεννόηση όλων των κομμάτων που μπορούν να το υπηρετήσουν. Να έχουμε ενότητα να διαχειριστούμε το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα που σίγουρα δεν θα επιλυθεί άμεσα. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα το θέσουμε το θέμα, έχουμε ζητήσει από τα υπόλοιπα Δημοτικά Συμβούλια και τις περιφέρειες να πάμε την κινητοποίηση εκεί που πονάει, που είναι η Αθήνα. Όσοι μπορούμε εδώ μες στα καράβια, μαζί με τους ετεροδημότες, τα Περιφερειακά Συμβούλια και τα Δημοτικά Συμβούλια, στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά, να βάλει ο Πρωθυπουργός άλλους που μπορούν. Η δουλειά όμως πρέπει να γίνει. Και η δουλειά είναι η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων όλων μας και του εθνικού συμφέροντος. Ζητάμε λοιπόν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας σε αυτό το πλαίσιο και μόνο. Οτιδήποτε άλλο δεν πρόκειται, τουλάχιστον με τη βούλα και την υπογραφή τη δική μας, να γίνει αποδεκτό.